Γεια χαρά σε όλους. Επιστροφή στις ελληνικές ρίζες με ένα εξαιρετικό πιάτο. Αρνάκι στη γάστρα με πατάτες. Θα το μαγειρέψουμε πολύ αργά στη γάστρα με μέσα σε ελαιόλαδο, βυθισμένο σε ελαιόλαδο, με πατάτες και λίγο κρεμμύδι, σκόρδο, για πολλή ώρα σε χαμηλή θερμοκρασία στο φούρνο. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε, γιατί αυτή η συνταγή είναι μία από τις αγαπημένες μου, γιατί μου θυμίζει πολύ παιδική ηλικία και Κυριακή. Δύο υπέροχες αναμνήσεις. Αλάτι στο αρνί, το οποίο είναι μπούτι, κομμένο σε μικρότερα κομμάτια. Θέλουμε αρκετό αλάτι, μην φοβηθείτε, γιατί όπως είπα, θα μαγειρευτεί το κρέας βυθισμένο μέσα σε ελαιόλαδο. Οπότε θέλουμε αρκετό αλάτι για να πάρει γεύση το αρνί. Και επειδή θα το μαγειρέψουμε σε χαμηλή θερμοκρασία, θα πρέπει πρώτα να το περάσουμε από το τηγάνι για να του δώσουμε ωραίο χρώμα. Οπότε καυτό τηγάνι, λάδι, ελαιόλαδο και μέσα το αρνί για να πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Θα ετοιμάσουμε σιγά σιγά τη γάστρα. Πατάτες έχω καθαρίσει, θα καθαρίσω και μία τελευταία. Απλά με ένα πίλερ βγάζουμε τη φλούδα και θα κόψουμε τις πατάτες στη μέση. Στέλνουμε σε μεγάλα κομμάτια και κρεμμύδι που θα κόψουμε και αυτό στη μέση. Και θέλουμε τώρα να τα λατήσουμε όλα αυτά. Αυτά τα φαγητά τα απλά, τα οποία όμως με κάποιον τρόπο αποκτούν μια νοστιμιά που δεν μπορείς να φανταστείς και να καταλάβεις από πού έρχεται, είναι τα αγαπημένα μου. Ένα τέτοιο είναι και αυτό το φαγητό. Μαγειρεύεται σε χαμηλή θερμοκρασία για πολλή ώρα και αναπτύσσει μια γεύση με ένα βάθος που είναι σε τρελαίνει. Τσεκάρουμε λίγο. Έχει αρχίσει να παίρνει χρώμα το αρνί, αλλά ακόμα έχουμε αρκετό δρόμο. Λοιπόν, τι άλλο. Πεντρολίβανο. Εξαιρετικό με το αρνί. Θα βάλουμε μέσα τα κλονάρια. Και θυμάρι φρέσκο, σκόρδο, ολόκληρες σκελίδες. Ωραία. Εδώ είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε. Το αρνί λοιπόν έχει πάρει χρώμα. Οπότε έχει έρθει η ώρα να το βάλουμε μέσα στη γάστρα. Τελεία, τώρα θα σας φαίνεται λίγο στενάχωρο, αλλά θα συρρυκνωθεί λίγο καθώς θα μαγειρεύεται. Πεντρολίβανο. Ασκόρδα και μετά ελαιόλαδο. Κοιτάμε λίγο για να μπει μέσα. Ήδη μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Σκεπάζουμε και φούρνο. Μαγειρεύουμε χαμηλά στους 120. Εντάξει, όχι περισσότερο. Θέλουμε να μαγειρευτεί έτσι όπως λέγεται ο όρος στα αγγλικά low and slow, που αυτό θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ τρυφερό και πάρα πολύ νόστιμο στο κρέας. Πάμε για φούρνο λοιπόν. Ενθουσιασμός για το αρνί. Έχει βγει από το φούρνο. Θα χρειαστούμε 2,5 με 3 ώρες περίπου για αυτού του μεγέθους τα κομμάτια. Τώρα αν θέλετε μπορείτε να το στεγνώσετε από το πολύ ελαιόλαδο. Σκόρδο που είναι πολύ ωραίο, γιατί έχει μαγειρευτεί, έχει γλυκάνει, έχει αφήσει όλο το άρωμά του μέσα στο λάδι, οπότε τρώγεται πολύ ευχάριστα. Μεντρολίβανο και λίγο από το λάδι που έχει απορροφήσει όλα αυτά τα αρώματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου ότι τέτοιου είδους πιάτα είναι από τα καλύτερα πιάτα και μας δίνουν εξαιρετική απόλαυση. Όση απόλαυση θα πάρετε κι εσείς μαγειρεύοντας αυτή τη συνταγή, παρακαλώ κάντε subscribe για να δείτε και άλλες τέτοιες συνταγές και θα χαρώ να τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο με μια εξαιρετική συνταγή.